Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είστε Βαρασότης. Ήσασταν χθες στη Δερίνια, σε αυτή την συναισθηματικά φωτισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας. Οι Βαρασότες νιώθουν οργισμένοι, εμπολείς και εγκαταλελειμμένοι. Για πολλά χρόνια φτιάχνετε βαλίτσες και του μαζί με όλα τα σχέδια και εισηγήσεις για την επιστροφή της περίκλειστης πόλης. Πώς το βιώνετε αυτό σήμερα? Νιώθουμε οργισμένοι, θα έλεγα περισσότερο νιώθουμε μεγάλη θλίψη και μεγάλη πίκρα, διότι μας έλεγαν πάντα να μην προσπαθούμε να αμοχωστοποιήσουμε τον Κυπριακό και βλέπουμε ότι τώρα το πετυχαίνει η Τουρκία με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο σε όλο το διεθνή τύπο να αμοχωστοποιείται τον Κυπριακό. Φοβάμαι βάζοντας και την ταφόπλακά του, που ελπίζω αυτό να μην συμβαίνει. Ξέρετε, αυτά που δείχνατε, που έλεγε ο ανταποκριτής σας, το Λύκειο Ελληλίδων αμοχώς του, για μας καταρχήν ανοίγει μια πόρτα, είναι λίγο διαφορετική από τα υπόλοιπα κατεχόμενα, ανοίγει μια πόρτα που ήταν ερμητικά κλειστή για 46 χρόνια. Ας πούμε, εγώ στο Λύκειο άκουσα ρεσιτάλ μεσαιωνικής μουσικής, βλέπαμε εκθέσεις, πηγαίναμε σε καρναβαλίστικους χορούς. Ακριβώς απέναντι είναι ο δημοτικός κήπος που γινόταν η γιορτή του Πορτοκαλιού, το Λαϊκό Πανηγύρι. Είναι το πρώτο γυμνάσιο που φοιτήσαμε. Η δημοκρατία είναι εκείνη, με τα γνωστά μας τα μαγαζιά, τα καφέ. Αυτό σημαίνει για μας πάρα πολλά. Έχει ανοίξει ένα κουτί της Πανδώρας που δεν ξέρω πώς θα κλείσει στη δική μας ψυχοσύνθεση. Και εντάξει, είμαστε σοκαρισμένοι. Εγώ ομολογώ, πριν από μισή ώρα, μια φίλη τουρκοκύπρια καλλιτέχνης μου έστειλε το σπίτι από όπου φύγαμε το 1974, το σπίτι και την κλινική του πατέρα μου. Είναι λίγο πιο έξω από εκεί που επιτρέπεται να πάνε. Αντιλαμβάνεστε, είναι πράγματα που αναπόφευκτα γίνονται προσωπικά και συναισθηματικά, αλλά νομίζω μας αφορούν όλους. Όλους και κέρια και έντονα, διότι νομίζω ότι είμαστε στο παραμισό μιας οριστικής κατάστασης. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή. Εσείς και το μαζί τώρα νιώθετε την ανάγκη, θα επισκεφτείτε αυτό την περιοχή, ό,τι μπορείτε να δείτε με αυτό το καθεστώς? Φυσικά και θα την επισκεφτώ, φυσικά και θα την επισκεφτώ. Ακριβώς, καταρχήν για μένα αυτό που γίνεται, θεωρώ πλέον, και αυτό που δεν καταφέρνουμε να εμποδίσουμε, είναι ένα έγκλημα πολέμου. Θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί με τουρκοκύπριους φίλους επίσης που μου λέγανε έλα να δούμε, ξέρω εγώ, να μας πείτε τις ιστορίες σας. Φυσικά και θα πάω εκεί για να δω ακριβώς αυτό το πράγμα που μας βασανίζει τόσα χρόνια και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να το συναρμολογήσουμε αυτό το διαλυμένο πράγμα που βλέπουμε μπροστά μας με ένα αισιόδοξο τρόπο. Τι να σας πω, δεν μπορώ να εκφράσω αυτά που πραγματικά θα... Τώρα, κύριε Τουμαζή, στις οθόνες μας βλέπουμε κάτι που είχατε παρατηρήσει και εσείς χθες. Και εσείς χθες είναι ένας γερανός. Ναι. Αφέθηκε κάτι στη μέση και είναι του θείου σας, που εκείνο το διάστημα έφτιαχνε ένα... Η οικογένειά μου συνέβαλε πολύ στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της αμοχώς του 70. Για παράδειγμα, το Λύκειο Ελληνίδων, όπως και το Δημοτικό Μέγαρο, το περίφημο κτίριο του μοντερνισμού, τα σχεδίασε ένας πολύ καλός αρχιτέκτονας, ο θείος μου, ο Διονύσης, ο Ντουμαζής, αδερφός του πατέρα μου. Ο γερανός ανήκει στον άλλο θείο μου, τον Παναγιώτη τον Ντουμαζή, γνωστό πολιτικό μηχανικό, που συνέβαλε πάρα πολύ σε αυτό το θαύμα που είχε γίνει στην Αμόχωστο από το 60 μέχρι το 74. Και τώρα βλέπουμε τα απομεινάρια του. Ναι. Στέλνει πολλά μηνύματα βεβαίως αυτός ο γερανός από μόνος του, κύριε Τουμαζή. Η εκκλησία της Αγίας Τριάδας αριστερά. Ναι. Είναι γειτονιές μας. Εκεί ήταν το σχολείο μας, εκεί περπατούσαμε. Είδα πριν λίγο το σπίτι του φίλου μου, του Ανδρέα Χαραλάμπους, που τώρα είναι στην Αμερική, που παίζαμε παιδιά. Ξέρετε, είναι, για μας αυτά είναι η καθημερινότητά μας των 14 για μένα χρόνων που έχει εξαφανιστεί. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες. Κύριε Τουμαζή, πώς ήταν το βράδυ σας χθες, μετά από αυτές τις εικόνες που είδατε? Συγγνώμη. Το βράδυ σας... δεν έχω ακούσει. Το βράδυ χθες, πώς ήταν, μετά από όλες αυτές τις εικόνες που είχατε δει? Δύσκολο και το πρωινό και την πρώτη φορά. Εμένα το μεγάλο σοκ ήταν όταν είδα το σπίτι που γεννήθηκα.
Στο πρώτο show που έκανε ο Ζερσάη, που με τις κάμερες των μέσων που έδειξαν, στάθηκαν ακριβώς μπροστά από το σπίτι που γεννήθηκα. Τώρα βλέπουμε ότι αυτή η μεθοδικότητα με την οποία ανοίγει το Βαρόσι συνεχίζεται. Μπορεί να είναι, θεωρώ, ένα προεκλογικό πυροτέχνημα, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Μάλιστα, κύριε Τουμαζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ.